Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος και στην ΕΜΕΑ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Γιάννη Στεφανή. Είναι μεγάλη γιορτή, είναι διπλή γιορτή. Είναι και γιορτή της χριστιανοσύνης με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά είναι και εθνική γιορτή λόγω της Επανάστασης 1821. Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, σε Ευαγγελίες και στους Ευάγγελους. Και πρέπει να πω ότι ειδικά σήμερα, στην εποχή που ζούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 1,5 εκατομμύριο σκλαβωμένοι Έλληνες τα έβαλαν με αυτοκρατορίες και εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους. Σήμερα θα πρέπει πάλι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν και μπορούμε να τα βάλουμε με όλους και έχουμε τη δύναμη σαν έθνος και σαν κράτος να επιβιώσουμε και δεν μπορούμε να γίνουμε υποτελείς, οικονομικά υποτελείς κάποιων συμφερόντων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων. Γι' αυτό θέλω να πω ότι η σημασία της γιορτής είναι μεγάλη και μονιασμένη, ενωμένη και με τη δυναμική που διακρίνει τους Έλληνες μπορούμε να βγούμε από την κρίση για να μην είμαστε υποτελείς ποτέ και να είμαστε ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Είναι μια διπλή γιορτή σήμερα. Είναι μια γιορτή της πίστης όπου γιορτάζει η Παναγιά μας. Γιορτάζουμε την ελευθερία μας από τη δουλεία της αμαρτίας, του κακού, του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Παράλληλα όμως είναι και μια γιορτή για την εθνική μας παλιγενεσία και την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό. Η Εκκλησία μας πρωτοστάτησε στους αγώνες για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αλλά παράλληλα και σε αυτή τη γιορτή της πατρίδος μας γιορτάζουμε την ελευθερία, όπου οι Έλληνες, σύμφωνα με το μεγάλο στρατιλάτη του γένους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όταν έπιασαν τα όπλα, πρώτα είπαν υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Και με την πίστη αταλάντευτη στο Θεό, που τους ενίσχυε και τους δυνάμωμε στον αγώνα, έδωσαν τροπεοφόρες μάχες και βγήκαν νικητές και αποτείναξαν τον τουρκικό ζυγό και χάρισαν σε όλους εμάς τη λευτεριά. Γι' αυτό και τους χρωστούμε πολλά και είμαστε ελεύθεροι χάρη στις θυσίες εκείνων. Αλλά και η Εκκλησία μας, όπως είπαμε, δεν έμεινε αμέτωχη στον αγώνα για τη λευτεριά. Πούλησε και έδωσε τα καντήλια της, έδωσε τα Ευαγγέλια της, πολλά βιβλία της πολύτιμα έγιναν φυσίγκια για να γεμίσουν με μπαρούτι και να πυρπολίσουν με αυτά τον εχθρό. Οφείλουμε λοιπόν πολλά. Ας τους τιμόμαστε πάντα και ας τιμούμε πάντα την ημέρα αυτή.